Γεια σας! Σήμερα παίζουμε Survival Pocket Edition Minecraft το 5 επεισόδιο. Σήμερα θα φτιάξω πιο πολύ το σπίτι. Αν δείτε στο προηγούμενο βίντεο κάναμε κάτι χριστουγεννιάτικο, ένα δέντρο π.χ. Ορίστε το. Σήμερα θα ασχοληθούμε πιο πολύ με το σπίτι. Θα φτιάξουμε έτσι πιο πολύ το εξωτερικό μέρος, μετά ίσως λίγο το εσωτερικό, να φτιάξουμε το ταβάνι και όλα αυτά τα σχετικά. Να σκάψουμε λοιπόν, να το κάνουμε πιο μεγάλο. Φυσικά δεν θα το αφήσουμε έτσι, σε άλλα επεισόδια θα το κάνουμε σίγουρα και υπόγειο. Θα κάνουμε και ένα εξωτερικό σπίτι ίσως προς το τέλος, αν προλάβουμε. Δηλαδή με ξύλο, μιας και θα έχουμε πολλά νομίζω. Θα κάνουμε και ένα σπιτάκι, κύριε παιδί μου. Έτσι να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε και απ' έξω από το σπίτι, έτσι να δημιουργήσετε ένα. Ωραία. Να σκάψουμε. Αν είδατε πιο πριν πήρα φτιάρι, αυτό δηλαδή, με iron το φτιάξα. Με σίδερο δηλαδή. Λοιπόν, και έτσι κρατάει πιο πολύ και η αντοχή του και σκάβουμε και πιο γρήγορα. Λοιπόν, το βάζω λίγο στα γρήγορα για να μην περιμένετε όπως σας έχω ξαναπεί και να βαριέστε. Λοιπόν, να σκάψουμε αρκετά, βλέπω έχει νυχτώσει, μισό να κάνω και αυτό και πάμε να κοιμηθούμε στο κρεβατάκι μας, να ξημερώσει και να βλέπουμε καλύτερα. Ωραία, και αυτό να τελειώνει και πάμε. Καληνύχτα! Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε που είχαμε μείνει εδώ. Να σκάψουμε λίγο το από πάνω μέρος και να βάλουμε ξύλο όπως και το άλλο μέρος της σπηλιάς που το έχουμε κάνει σπιτάκι μας. Λοιπόν, βλέπω και έχουμε λίγα ξύλα. Ίσως μάλλον θα το σταματήσω το βίντεο και θα το ξανασυνεχίσω όταν θα έχω κόψει αρκετά ξύλα, έτσι ώστε να το συνεχίσουμε με πολλά ξύλα και να δούμε τι θα φτιάξουμε. Το ταβάνι δηλαδή και όλα αυτά. Να σκάψουμε λίγο το που πάνω και μετά πάμε. Θα σας πω πότε. Τώρα να σκάψουμε το που πάνω το ταβάνι, το κάνουμε λίγο ίσιο. Να μην πετάνε από εδώ και από εκεί. Την πέτρα την αφήνω, το κάνω μετά με τη σκαλίδα. Καλύτερα πρώτα να κάνω το χώμα και στο τέλος με τη σκαλίδα. Γιατί βαριέμαι και λίγο τώρα να αλλάζω. Τέλος πάντων, βλέπω δεν τα φτάνω. Πάμε από πάνω καλύτερα, να τα κάνουμε καλύτερα. Λοιπόν, να πάμε. Α, τα έκανα. Βέβαια, να τώρα με τη σκαλίδα. Έχει και λίγο πιο μέσα από ό,τι βλέπω, αλλά καλύτερα όχι. Ας το αφήσουμε έτσι και να το κλείσουμε πιο μετά ίσως. Να πάρουμε το ξύλο. Έχουμε 32 και 35 σπακετάκια. Φτάνουν αλλά για λίγο. Δεν φτάνουν πλήρως. Να φτιάξουμε το ταβάνι προς το παρόν. Και μετά φτιάχνουμε και τον τοίχο και τα λοιπά. Αλλά μήπως να σκάψουμε καλύτερα την πέτρα, να βάλουμε και εδώ πέρα τέτοιο, να μην το κάνουμε στο τέλος. Να βάλουμε από τώρα ξύλο. Λοιπόν, να γίνει ομοιόμορφα όλο το ταβάνι. Ω, έπεσε άμμο. Να πάρουμε το φτιάρι λοιπόν. Και να την βγάλουμε. Τώρα θα πρέπει να το κλείσουμε από πάνω.
Λέω που έχει τρύπα ολόκληρη και να το κλείσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω να βαριέστε να το βλέπετε όλο αυτό. Ίσως έπρεπε μόλις θα τελειώσω το ταβάνι να το συνεχίσω το βίντεο. Αλλά νομίζω πρέπει να σας δείχνω το κάθε τι που κάνω. Αλλά πιο μετά θα δείχνω με κομμένα το βίντεο, που θα ξέρετε τότε τι περίπου να κάνετε. Τώρα σας δείχνω τα βασικά πράγματα, πώς θα φτιάχνετε κτλ. Και πιο μετά, που θα είστε έμπειροι σε αυτά, θα ξέρετε, θα το κάνουμε πιο αλλιώς. Θα παίξω και online κάποια στιγμή, αλλά ψάχνω τώρα διάφορα, πώς θα το πω, διάφορες τέλος πάντων πίστες, αλλά θα ψάξω τώρα στο ίντερνετ να βρω και θα παίξουμε σύντομα. Ίσως το επόμενο, δεν ξέρω, θα δω. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο γυαλί, να φτιάξουμε ένα παράθυρο, ίσως άλλο ένα, να γίνει πιο ομοιόμορφο. Να αφήσουμε ένα και να βάλουμε εδώ κάπου, κοντά στην πόρτα, έτσι ώστε να είναι ωραίο. Πιστεύω να έχει γίνει ένα και να το βάλουμε εδώ. Τώρα δεν φαίνεται καλύτερα? Νομίζω πως ναι. Θα φτιάξουμε και το πάτωμα, αλλά άλλη στιγμή. Προς το παρόν να το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, τι να κάνουμε? Δεν βλέπω να έχουμε αρκετό ξύλο. Μάλλον θα χρειαστούμε, οπότε κάπου εδώ θα το κόψω και θα το συνεχίσω πιο μετά που θα έχω κόψει αρκετά. Ναι, δεν έχω πολύ ξύλο. Αλλά ας πάρουμε αυτό το gravity να φτιάξουμε και το άλλο δέντρο, μερικά στολιδάκια, και σε μερικές μέρες το βγάλουμε εντελώς το δέντρο, το κόψουμε, εφόσον θα έχουν περάσει τα Χριστούγεννα, να μην είναι στη μέση και να εμποδίζει. Να μου γράψετε στα comment κάποια παιχνίδια άλλα που θέλετε να παίξω, να είναι όμως Android. Και να... ναι, να είναι Android, δεν με νοιάζει αν έχουν λεφτά ή όχι. Έχω ένα πρόγραμμα που και με λεφτά να κάνει, δωρεάν το παίρνω. Μη σας νοιάζει. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα? Δεν φτάνω να κάνω και τους άλλους ζωρόφους του δέντρου, με στολίδια τώρα. Προς το παρόν, αυτά. Λοιπόν, είμαστε 9 και κάτι level. Και θέλουμε να πάμε 30, 50, 100, έχουμε μέλλον. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν το τσεκούρι και πάμε να κόψουμε ξύλα. Κάπου εδώ θα σταματήσω και θα συνεχίσω όταν έχω μαζέψει ήδη αρκετά. Για να μην βλέπετε δηλαδή να κόβω. Άντε θα σας αφήσω το να μου δείτε. Αν δεν έχετε δει, ας πούμε, σε άλλα βίντεο πώς το κόβουν, το κάνετε απλά έτσι. Εμένα, ας πούμε, αφήνω ένα κάτω, ξύλο, για να μπορώ να ανεβαίνω και να φτάνω πιο ψηλά. Και στο τέλος το κόβω, φυσικά, γι' αυτό. Ας πούμε, έτσι το κόψουμε. Και ήρθαμε, μάζεψα ήδη 64 και 61 και 64. Μάζεψαμε 3 πακέτα. Τον 64 κοντά. Βαρέθηκα λίγο. Μπορούμε να φτιάξουμε πάνω από 99 τέτοια ξύλα που θέλουμε. Ωραία, ας κάνουμε κάμποσα όσο θέλουμε. Τώρα πιστεύω να έχουμε αρκετά. Χαλάσαμε ένα ολόκληρο πακέτο κοντά. Θα φτιάξουμε και stick που θα μας χρησιμοποιήσει σε πολλά σημεία.
Ψάχνω ένα button, ένα κουμπάκι να συζήξω τι κάνει. Α, να, το αυτό εκεί πάνω πρέπει να είναι, το 99 συν. Ναι, να το. Ας πούμε να φτιάξουμε ένα button. Να το εκεί κάτω. Ας πούμε μπορείτε να το βάλετε δίπλα από κάτι. Ας πούμε από την πόρτα, το πατάς και ανοίγει. Και ας πούμε αν περάσεις από μέσα κλείνει για να φύγεις. Είναι σαν αισθητήρα. Το πατάς, περνάς και κλείνει. Το πατάς, περνάς και κλείνει. Δεν χρειάζεται να κλείνεις μετά μόνο σου την πόρτα. Αλλά αν την ανοίξεις μόνο σου δεν κλείνει. Πρέπει να το ξαναπατήσεις να κλείσει και μετά να κάνεις το ίδιο. Μπορείς να βάλεις και από μέσα κουμπάκι ή όταν βγαίνεις. Το ίδιο ισχύει και για μέσα και για έξω. Όπου θέλετε μπορείτε να βάλετε το κουμπί. Θα δούμε και στη συνέχεια και άλλα πράγματα σε άλλα βίντεο. Προς το παρόν να φτιάξουμε το σπίτι από μέσα και βλέπουμε. Λοιπόν, να φτιάξουμε το ταβάνι και έτοιμο.